Now the Islamic protests that began after the revolt is getting weaker because they have the state have crashed the organization and put thousands of their people in prison. Αυτή τη στιγμή οι διαδηλώσεις τις οποίες οργάνωναν οι Ισλαμικές δυνάμεις έχουν γίνει πιο αδύναμες γιατί ο στρατός τις κατέπνιξε και έχει βάλει χιλιάδες μέλη και επικεφαλής των οργανώσεων αυτών στη φυλακή. What is dangerous about the situation that the police is returning back hardly? Αυτό που είναι πάρα πολύ επικίνδυνο σε αυτή την κατάσταση είναι ότι η αστυνομία επιστρέφει με πολύ άγριο τρόπο. The democratic forces is afraid of the destruction of the police state under the banner of the war against terrorism. Οι δημοκρατικές δυνάμεις φοβούνται την επανασύσταση του αστυνομικού κράτους κάτω από το όνομα του πολέμου κατά της τρομοκρατίας. We are saying and we are keep saying that there is two things that should be done. The transition period shall be completed and a series of elections begin, the parliamentary and then the presidential. Πιστεύουμε ότι είναι δύο πράγματα πολύ σημαντικό να συμβούν. Η μεταβατική περίοδος να συνεχίσει και να γίνουν μετά εκλογές για το κοινοβούλιο και για τον πρόεδρο. And we are telling the government very clearly that no stability will take place except when with some measures that is making some achievement in the social level. Και λέμε στην κυβέρνηση με πολύ καθαρό τρόπο ότι δεν θα επιτευχθεί τίποτα αν δεν καταφέρουν κάποια πράγματα στο κοινωνικό επίπεδο. We are saying that more taxes shall be imposed on the rich people. Τους λέμε ότι περισσότεροι φόροι πρέπει να επιβληθούν στους πλούσιους. We are asking for minimum wage and maximum wage. Ζητάμε μέγιστο και ελάχιστο μισθό. And we are asking about issuing the laws that is permitting the independent union to be assembled without any complications. Και να εφαρμοστεί ο νόμος με τον οποίο θα μπορούν να δημιουργηθούν εργατικά συνδικάτα χωρίς περιπλοκές. And another law for the non-governmental organization to work and to be effective. Και ένας άλλος νόμος για τις μη κυβερνητικές οργανώσεις να αρχίσει να λειτουργεί με αποτελεσμα... να μπει σε εφαρμογή. Okay, there is two forces struggling now after the 30th June revolt. Υπάρχουν δύο δυνάμεις οι οποίες μάχονται τώρα μετά την εξέγερση της 30 Ιουνίου. Because the government that was assembled after the revolt is consisting of these two forces, the old regime Remini and some of the democratic revolutionary forces. Γιατί η κυβέρνηση η οποία σχηματίστηκε μετά τις 30 Ιουνίου αποτελείται και από αυτές τις δυνάμεις, δηλαδή τις δημοκρατικές δυνάμεις αλλά και οι πολλήματα του παλιού καθεστώτος. When the violence increased in the streets, the police apparatus and the old Remini is getting stronger. Όταν η βία αυξάνεται στους δρόμους, επίσης η δύναμη της αστυνομικής δύναμης και των υπολοιμάτων του παλιού καθεστώτος αυξάνεται. I'm saying this is the time of the war against terrorism and enough, there is no space for democracy, it is an emergency period. Λένε ότι τώρα είναι η ώρα για τον αγώνα ενάντια στην τρομοκρατία, δεν υπάρχει χώρο σε αυτή τη στιγμή για δημοκρατία. The democratic part that is supported by us, the democratic part in the government that is supported by us is saying that no stability except with democracy and social justice. Οι επαναστατικές δυνάμεις όπως και εμείς λένε ότι δεν θα υπάρχει καμία σταθερότητα παρά μόνο με δημοκρατία και κοινωνική δικαιοσύνη. Η ερώτηση όμως που έχουμε να κάνουμε είναι η εξής. Και λέγεται για διάλογο. Όλος ο κόσμος πιστεύει ότι έχει ξαναγυρίσει η δικτατορία στην Ελλάδα. Δηλαδή καταργήθηκε ένας πρόεδρος που είχε εκλεγεί δημοκρατικά. Αυτό ονομάζεται δικτακτορία. But the question remains for a big
for many people, that for the eyes of many people, this is a new dictatorship, because the president that has been democratically elected has been moved by the army, has been put down. Yes, he is an elected, but you can build a dictatorship even though you are elected. Ναι, ήταν εκλεγμένος, αλλά μπορείς να χτίσεις μια δικτατορία ακόμα και μετά από εκλογές. You can be sectarian and maintaining the police state although you are elected. Μπορείς να είσαι σεκταριστής, να φέρεσαι με σεκταριστικό τρόπο και να ξαναχτίζεις το την αστυνομοκρατία ακόμα και αν έχεις εκλεγεί. And in one of the biggest mobility in history was take place in Egypt in 30 June. Against this regime. Και μία από τις μεγαλύτερες κινητοποιήσεις στην παγκόσμια ιστορία έλαβε η χώρα στην Αίγυπτο στις 30 Ιουνίου ενάντια σε αυτό το καθεστώς. And this elected president that was saying that I will go when some thousands will protest against me have ignored the mobility of millions. Και αυτός ο εκλεγμένος πρόεδρος, ο οποίος είχε πει μάλιστα ότι εγώ, άμα ακόμα και μερικές χιλιάδες να κινητοποιηθούν εναντίον μου, εγώ θα φύγω, δεν κουνήθηκε, δεν αντέδρασε όταν βγήκαν στο δρόμο εκατομμύρια. And people here in Greece know well now that democracy is not only some electoral process. Και ακόμα και οι άνθρωποι στην Ελλάδα σήμερα ξέρουν πολύ καλά ότι η δημοκρατία δεν είναι θέμα μιας εκλογικής διαδικασίας. Αυτοί όμως που τον ανέτρεψαν είναι ο στρατός. Και ο στρατός είναι η παλιά δικτατορία. Και μάλιστα είναι η παλιά η άρρωστα τάξη. Άρα πώς εξηγεί αυτό το γεγονός. Ναι. Δεν τον ανέτρεψε ο κόσμος. Ο στρατός τον ανέκοψε που είναι η παλιά άρρωστα τάξη. Yes, however, those that overthrew this Morsi was the army, which was actually the old dictatorship. It was not the people that overthrew. Okay, and who isolated Mubarak was the army. What I can say now that no democracy without democratic forces, and democratic forces will not grow if the Muslim Brotherhood is in power and having the controlling the army. The contradiction between the army and the Muslim Brotherhood is the only chance to have a democratic force that's growing that can lead a democratic transformation. Ναι, και ο στρατός ήταν βέβαια αυτός που απομόνωσε και το Μόρση, μην ξεχνάμε. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τις δημοκρατικές δυνάμεις ήταν ο Μόρση να ελέγχει, να έχει όλη την εξουσία και το στρατό και ότι αυτή η αντίφαση που έχει δημιουργηθεί ανάμεσα στους αδελφούς μουσουλμάνους και στο στρατό είναι η μόνη δυνατότητα που δίνεται στις δημοκρατικές δυνάμεις για να έχουν κάποιο πεδίο κίνησης. Να λέω, δεν τον έλεγε το στρατό, τον ελέγχουν. Στρατηγία που είναι πλούσιοι και είναι το παλιό καθεστώς και οι οποίοι είναι φιλοϊσραηλινοί και διώξανε τον Μόρση επειδή φοβόντουσαν τους μουσουλμάνους ενάντια στο Ισραήλ. But I insist on this question. Morsi was not controlling the army. The army was controlled by the generals, who are also controlled or are part of the big, the richest people, or the big bourgeoisie, that wanted, that actually are the old regime, and actually wanted Morsi to go because they wanted to, because this was also to the interest of Israel. No, this is not what happened actually. The military has called the Muslim Brotherhood to contain the revolution since in the 2011. The army. The army. Όχι, δεν είναι αυτό που συνέβη. Είναι ο στρατός ο ίδιος κάλεσε τους αδελφούς μουσουλμάνους ως μια δύναμη που μπορούσε να περιορίσει, να κατευνάσει το κίνημα. With the support of the US. Με την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών. And this was not threatening Israel at all. Και αυτό που έγινε δεν απειλούσε το Ισραήλ με κανένα τρόπο. Hamas have stopped all the operation against Israel while the Muslim Brotherhood is in power in Egypt.
η Χαμάς είχε σταματήσει όλες τις επιθέσεις κατά του Ισραήλ τον καιρό που οι αδελφοί μουσουλμάνοι ήταν στην εξουσία στην Αίγυπτο. Muslim Brotherhood was an international compromise to control the mobility in Egypt. Οι αδελφοί μουσουλμάνοι ήταν μια διεθνής συμφωνία, ας πούμε, ένα συμβιβασμός ώστε να καταφέρουν να περιορίσουν το κίνημα στην Αίγυπτο. This doesn't mean that we are in a better situation. We still have a long struggle for democracy in Egypt. Αυτό δεν σημαίνει ότι είμαστε σε μια καλή κατάσταση. Έχουμε ακόμα έναν πολύ μακρύ δρόμο για τη δημοκρατία στην Αίγυπτο. But the main project after the revolution is to get the Muslim Brotherhood in power and the army support them to make a new regime that is able to survive and stabilize the situation. Αλλά το σχέδιο μετά την επανάσταση ήταν οι αδελφοί μουσουλμάνοι να είναι στην εξουσία και να μπορέσουν να σταθεροποιήσουν την κατάσταση με αυτόν τον τρόπο. And the army has no choices in the 30th of June except to interfere because millions was in the street. Και ο στρατός δεν είχε άλλη επιλογή στις 30 Ιουνίου εκτός από το να παρέμβει γιατί τόσα πολλά εκατομμύρια ανθρώπων βρίσκονταν στον δρόμο. It's exactly the same in Mubarak days when he has no choice. Mubarak was the military man, but the military at this time has no choice because millions was on the streets. Το ίδιο που συνέβη και στην περίπτωση της πτώσης του Μουμπάρακ. Ο Μουμπάρακ ήταν ο άνθρωπος του στρατού, αλλά σε εκείνη την περίπτωση δεν μπορούσε ο στρατός να κάνει τίποτα άλλο γιατί τόσα πολλά εκατομμύρια ανθρώπων βρίσκονταν στον δρόμο. And for sure, if this new regime that is supported by the army that was not able to give the people social justice and make a real promises for a new state that is more democratic and fair, people will go to the streets again. Και αυτό το καινούριο κράτος, αυτό το καινούριο καθεστώς που έχει δημιουργηθεί από το στρατό, άμα δεν καταφέρει να φέρει κοινωνική δικαιοσύνη και να αλλάξει την κατάσταση, οι άνθρωποι θα βγουν και πάλι στον δρόμο.